Σε διάστημα 20 ημερών θα αναλάβει και τυπικά τη θέση του ως νέος πρίτανης του Δυτικής Μακεδονίας, ο Στέργιος Γκανάτσιος. Υπενθυμίζεται πως ο έτερος υποψήφιος Σεραφείμ Σαββίδης ανακοίνωσε από νωρίς το πρωί την απόφασή του να μην πάρει μέρος στη δεύτερη εκλογική διαδικασία. Συνολικά ο κύριος Γκανάτσιος έλαβε 150 ψήφους, ενώ άκυρα και λευκά ήταν 37. Αρχίζει με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν γενικά σε όλα τα επίπεδα στην Ελλάδα και ειδικά για το ΤΕΙ μας. Και αυτά τα προβλήματα είναι πάσης φύσεως. Είναι προβλήματα στελέχωσης, είναι προβλήματα οικονομικά, είναι προβλήματα υποδομών, χίλια δυο προβλήματα, τα οποία με τον καιρό συσσωρεύτηκαν λόγω της κακής οικονομικής συγκυρίας και τα οποία δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε από μόλις αναλάβουμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει βεβαίως και χρόνος καθόλου, έτσι. Γιατί είναι... Στην ουσία δεν υπάρχει, ναι, γιατί έτσι όπως έγινε με τις παρατάσεις και κόντρα παρατάσεις που δόθηκαν από τη μεριά του Υπουργείου, στην ουσία σε 20 μέρες αναλαμβάνουμε. Εντάξει, βέβαια, τα προβλήματα λόγω παλιότερης εμπειρίας λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Τις λύσεις είναι ένα θέμα πιο δύσκολο. Πάντως πρέπει να ψάξουμε όλοι μαζί από το Ίδρυμα και να βρούμε λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την επιβίωση του Ιδρύματος.